Γεια σας, εγώ είμαι ο Σπύρος. Εγώ είμαι ο Καλλιόπη. Είμαστε από τη Sociality, Sociality Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Είμαστε εδώ στην Αθήνα για αλλαγή. Έχουμε ιδρυθεί ως άτυπη ομάδα και στη συνέχεια σαν κανονική νομική μορφή το 2014-2015. Ξεκινήσαμε ως κινησεύ και στη συνέχεια μετεξελιχθήκαμε σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων, τη διαδικασία της μετάπτωσης. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας απαριθμεί 10 άτομα στο σύνολο και το βασικό μας αντικείμενο είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακή επικοινωνία. Τα λέμε λίγο συνοπτικά, μπορούμε να τα απλώσουμε, αλλά έτσι εν συντομία αυτή είναι η βάση. Τώρα, για την πρώτη σας ερώτηση που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίσαμε σαν εγχείρημα όλη τη διαδικασία της καραντίνας και την πανδημία μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι το πήγαμε μάλλον καλά, με την έννοια ότι προφανώς εντάξει, σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο γραφείο, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αρκετά από το σπίτι και στην πράξη δεν έχουμε επανέλθει πλήρως στο γραφείο. Σίγουρα ήταν δύσκολο να προσαρμοστούμε στη ζωή, στο να δουλεύεις δηλαδή στο σπίτι, κάτι που φαντάζομαι το είχε και πιο πολύς κόσμος. Στην πράξη, βέβαια, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε ακριβώς ξεμπερδέψει με την πανδημία. Δηλαδή, έχει λίγο μέλλον ακόμα αυτή η ιστορία. Επομένως, καλύτερα να επαναλάβουμε αυτή την ερώτηση σε μερικούς μήνες εκεί προς το τέλος της χρονιάς, για να σιγουρευτούμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα σας απαντήσουμε. Προφανώς, νιώσαμε εμείς και εμείς όπως όλοι ότι αλλάζει κάτι. Κάποια project πάωσαν, κάποιες πληρωμές καθυστέρησαν για κάποιο καιρό. Προφανώς είχαμε αρχικά μια μείωση του τζίρου και υπήρξε μια γενικότερη ανησυχία. Από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκαν κάποιες καινούργιες ανάγκες, οι οποίες συνδέονται με την καραντίνα και τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για online μαθήματα, μας ζητήθηκε να ετοιμάσουμε προτάσεις για μεταφορά οργανισμών σε ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας και επίσης να επιταχύνουμε κάποια project ηλεκτρονικού εμπορίου, e-shops όπως λέμε. Αλλά και επικοινωνίας, μια και όλα είχαν περάσει στο ψηφιακό λόγω του αποκλεισμού. Αντίστοιχα, δεν κάναμε χρήση κάποιου μέτρου αναστολής ώρων εργασίας ή κάτι αντίστοιχο, μια και συνεχίσαμε να λειτουργούμε κανονικά, αλλά επίσης εννοείται ότι δεν θα μπορούσαν να προτεραιότητά μας, γιατί είμαστε συνεταιρισμός εργαζομένων, οπότε με βάση τις αρχές μας και τις επιδιώξεις μας, να αρχίσουμε τις περικοπές από τους εργαζομένους και τα μέλη μας, θα ήταν το τελευταίο, ας πούμε, στο οποίο θα πηγαίναμε. Ωραία. Τώρα, σχετικά με τα μέτρα γενικά, για εμάς, για το δικό μας πεδίο, ναι, ήταν μάλλον επαρκή. Από την άλλη, αυτό ίσως είναι λίγο η μισή απάντηση. Με ποια έννοια? Ότι πράγματι, ξέρω εγώ, ήταν σε μια θετική κατεύθυνση, μας διευκόλυνε κάπως στη συγκυρία ότι μετατοπίστηκαν ή μειώθηκαν κάποιοι φόροι και κάποια βάρη τέτοιου τύπου. Αλλά στα αλήθεια φοβόμαστε αυτό είναι αρκετά περιορισμένο, είναι αρκετά μερικό και δεν θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά σε βάθος χρόνου. Τώρα για την ερώτησή σας το πώς θα μπορούσαν να στηριχθούν τα κοινωνικά και συνεταιριστικά εγχειρήματα μέσα στην πανδημία. Σίγουρα θα πρέπει λίγο να το δούμε και πώς δούλεψε και λίγο τις χρονικότητες, αλλά μαθαίνουμε και από πολλούς άλλους φορείς ότι είχαν μεγάλα προβλήματα στο να καταχωρηθούν και να μπορέσουν να πάρουν τελικά κάποια υποστήριξη, αν μπορούσαν τελικά να την πάρουν έτσι κι αλλιώς, και δεν υπήρχαν γραφειοκρατικά και άλλα ανοιχτά μέτωπα εκεί. Επομένως, το μόνιμο θέμα που έχουμε ως φορείς καλό, το αν μας αναγνωρίζουν ή δεν μας αναγνωρίζουν και με ποια ιδιότητα ακριβώς βρισκόμαστε απέναντι στο κράτος, συνεχίζει να υπάρχει και το ζήσαμε αρκετά αυτό και μέσα στην πανδημία. Άρα, αν μπορούμε να πούμε μια κατεύθυνση για το δικό μας κλάδο, θα ήταν κάτι τέτοιο, κάπως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να είναι σίγουρο, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο ότι ναι, περιμένουμε κάποια επιδότηση ή θέλουμε κάποια ενίσχυση ή όχι, και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που σου λέγαμε είναι βασικά αυτό που θα ισχύει για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή... Ναι, δηλαδή ότι βιώνουμε κι εμείς τη γενικότερη αβεβαιότητα που βιώνει μάλλον όλος ο κόσμος, το τι θα γίνει, αν θα στρεφθεί συνολικά η οικονομία. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος άνεργος, υπάρχουν επιχειρήσεις που υπολειτουργούν. Δηλαδή
είναι ένα πιο γενικευμένο πλαίσιο, το οποίο πρέπει, στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση, βαρύτητα, για να μην βιώσουμε μια ύφεση μέσα στην ύφεση που ήδη είχαμε.